Στο ψυχιατρίο των Φυλακών Κορυδαλού, κρατείται κυρίε και κύριοι ο 30χρονο καθομολογία ομολογία δολοφόνο τη άτυχη 26χρονη γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο και είναι μαζί μα ο Παναγιώτη Πυρόπουλο με πληροφορίε ε, για τα όσα υποστήριξε στην απολογία του Παναγιώτη. Η απολογία του 30χρονου δράση τη δολοφονία τη 26χρονη γαριφαλιάς σοκάρουν, θα σου έλεγα, ασία, καθώ ε, περιγράφει με πολλή απλότητα σε εισαγωγικά την αιτία, την ασήμαντη διαφορμή για την mm -hmm. οποία έριξε στο κενό, έσπρωξε στο κενό την Με 20 χρονη κοπέλα. Και μάλιστα υποστηρίζω ότι η έντονη λοχομαχία αφορούσε τη λάθος διαδρομή που πήραν mm -hmm. προκειμένου να πάνε να φάνε. Ε, σε κάποιο σημείο... Χάσανε τον δρόμο δηλαδή. Ακριβώς. Σε κάποιο σημείο τον ρωτά ο ανακριτής ε, το αμάξας έφυγε ή το ρίξατε εσείς εκεί. Mm -hmm μου έφυγε, απαντά ο 30χρονο. Είμαστε στο κέντρο του δρόμου και έπρεπε να κάνω στροφή. Και ενώ διαπληκτιζόμασταν, το αμάξι έφυγε από το δρόμο, προσέκρουσε σε πέτρε. Όσον αφορά την, ε, ε, για ποιο λόγο ε, και πώ ε, περιγράφει το πώ έσπρωξε στο κενό την άτυχη ε, κοπέλα. Προ τα πού την σπρώξατε, ρωτάει ο ανακριτή. Νομίζω προ τον κρεμό. Δεν είχε παραλία. Συνεχίζει με άλλη ερώτηση ο ανακριτής. Έπεσε στον κρεμό. Απάντηση: Την έσπρωξα και έπεσε και αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν ότι ήταν στο νερό. Δεν την είδα να χτυπάει στα βράχια. Την είδατε να πέφτει, ρωτάει ο δικαστικό λειτουργό. Δεν είδα πώ κατέληξε, συγγνώμη, μέσα στο νερό. Εγώ κατέβηκα. Κάτω Και ήταν μέσα στο νερό. Δεν θυμάμαι αν είχε αίματα. σω είχε στο πρόσωπο αίμα. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο ε, του προσώπου. Να σου πω ότι ο ίδιο υποστήριξε ότι κατέβηκε ε, κάτω. Ότι έδωσε τεχνητέ αναπνοέ αναπ 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 ναι στην 25χρονη ε, γαριφαλιά. Είδε ότι δεν ανέπνεε. Δεν είχε σφυγμό, Ωστόσο, κινήθηκε και κολύμπησε σε αντίθετη κατεύθυνση. Και μπορώ να, να σου πω ότι την τσάντα του, την πέταξε απάνω από τον γκρεμό προ την θάλασσα, ενδεχομένω για να προσανατολίσει τι αρχέ ότι ήταν και ο ίδιο νεκρός. Και είναι. να υπενθυμίσω κάτι τελευταίο, ότι στην πρώτη του κατάθεση στου αστυνομικού είχε ε, πει ότι έσπρωξε επανειλημμένα την γαρυφαλιά και ηθελημένα, επαναλαμβάνω, ηθελημένα για να πέσει τον γκρεμό.